προτείνει οπότε... Τρεις κυρίες αποτελούν το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος του σώματος εκλέχθηκε μετά από απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης η κυρία Καλυψό Γούλα με 30 ψήφους υπέρ, 12 λεφτά και 5 άκυρα. Είναι μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα καταρχήν τους ανθρώπους, τα μέλη της παράταξης, τον Δήμαρχο που μου υπέδειξαν ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και φυσικά και όλους τους, το σώμα, τους συναδέλφους που με ψήφισαν. Είναι ένα έτσι, πολύ διαφορετικό πόστο από αυτό στο οποίο είχα συνηθίσει μέχρι σήμερα ως Αντιδημάρχο Κοινωνικής Πολιτικής. Μεγάλη πρόκληση, ειδικά στη συνέχεια μιας λαμπρότατης θητείας του συναδέλφου του κ. Αβραμόπουλου, που και στις δύο θητείες που είχαμε έχει διαφοροποιήσει τελείως την εικόνα που ήξερε ο κόσμος για το πώς γίνονται τα δημοτικά συμβούλια στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία είναι γνωστή διαδικασία. Γίνεται πρόταση από κάθε παράταξη για τον υποψήφιο πρόεδρο, για την υποψήφιο γραμματέα και αντιπρόεδρο και γίνεται την ψηφοφορία και πάει μια χαρά ιστορία. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Έχουμε αλλαγές οι οποίες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε από την παράταξη εντάξει η κυρία Σωσό Αδαμίδου Γκιουλέκα με 27 ψηφοδέλτια υπέρ, 16 λευκά και 3 άκυρα και παίρνει τη σκυτάλη από τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σώμα, τους συναδέλφους για την τιμή που μου κάνατε να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον επικεφαλής της παράταξής μας, τον κύριο Καλαφάτη, που με πρότεινε για αυτή τη θέση. Γραμματέας του σώματος επανεκλέχθηκε από την παράταξη Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη η κυρία Ρία Καλφακάκου, την οποία ψήφισαν 31 δημοτικοί σύμβουλοι μετά από 2 ψηφοφορίες. Στην κάλπη βρέθηκαν 7 λευκά και 8 άκυρα. Από εδώ και πέρα πιστεύω θα συνεχίσουμε με ένα, είμαι η μόνη που έμεινα από το παλιό Προεδρείο. Νομίζω ότι ξέρετε ότι στα θέματα του Προεδρείου είμαι απολύτως δημοκρατική, στα θέματα των απόψεων κάνω αυτό που πιστεύω. Η κυρία Γούλα δίνοντας το στίγμα της σημείωσε ότι θα συνεχιστεί μια κατά βάση δημοκρατική διαδικασία για να ακούγονται όλες οι φωνές από όλες τις πλευρές. Πρόθεσή μου είναι και υποχρέωσή μου είναι και καθήκον μου είναι να διασφαλιστεί το άκουσμα όλων των διαφορετικών απόψεων, το να υπάρχει ένα βήμα για τους συμπολίτες μας, τους ηθιμώτες μας, τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους, θέλουν να εκφράσουν την αντίρρησή τους. Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης να μην τον επαναπροτείνει για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, εξέφρασε ο κύριος Παναγιώτης Αβραμόπουλος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως από απόλυτο σεβασμό στην προσπάθεια που είχε αναλάβει και η οποία οδήγησε 2 φορές στην εκλογή του Γιάννη Μπουτάρη στη θέση του Δημάρχου, επέλεξε να διατυπώνει με ευθύτητα την κριτική του θέση και τις αντιρρήσεις του για επιλογές ή παραλήψεις της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος αποφάσισε σε αυτή τη φάση να μην με προτείνει ξανά για Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και επέλεξε πιο αρεστές σε αυτόν έτσι λύσεις. Αυτό είναι προφανώς πολύ βολικό για τα σχέδιά του και τις επιδιώξεις του. Δικαίωμά του και επί αυτού κρίνεται. Οι θέσεις δεν είναι αγορασμένες. Οι θέσεις έχει ο Δήμαρχος είναι αναφέρετο το δικαίωμα του Δημάρχου να ορίζει τους αντιδημάρχους που αυτός θεωρεί πιο κατάλληλος για κάθε πόστο. Ο κύριος Αβραμόπουλος δέχθηκε πρόταση από τον κύριο Μπουτάρη να αναλάβει αντιδήμαρχος οικονομικών, κάτι που ο απερχόμενος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αρνήθηκε. Δεν αποδέχτηκα τη θέση αντιδημάρχου που μου πρότεινε. Η συμμετοχή μου στα κοινά δεν καθορίζεται από θέσεις ή από αξιώματα. Ιδιαιτέρως όταν αυτά απαιτούν την αφωνία μου και την εγκατάλειψη των ιδεών μου. Το πρότεινα να αναλάβει το Δημαρχία Οικονομικών, διότι είναι μια δημαρχία πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σημαντική και είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι ικανότητες που έχει στη διοίκηση, αλλά και οι γνώσεις που έχει ως πρώην τραπεζικός. Λοιπόν, δεν δέχτηκε, τον παρακάλεσα να βοηθήσει την πρωτοβουλία. Με αυτή την τοποθέτηση τώρα δεν βοηθάει και πολύ την πρωτοβουλία. Διαχωρίζει τη θέση του. Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής.